Ισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκο σου, ως δέξαμε ένι το λόγο σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και τη ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένου σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν η αυτόν της Χριστότητός σου και ευλόγησον τα δώρα ταύτα τα προσφερόμενα εις δόξα σύν και τιμήν του Εναγής Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον ευ ημάς τους τα δώρα ταύτα ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ουπ και πάρκο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Βρεθήκαμε απόψε εδώ να ευλογήσουμε την Βασιλόπιτα και να ευχηθούμε η καινούργια χρονιά το 2024, αλλά και η σεζόν, η ποδοσφαιρική σεζόν, η αθλητική σεζόν, να είναι και αυτή χαρούμενη σε εσάς, να σας αναδείξει η παιδιά με ζήλο στον αθλητισμό, να έχετε υγιέστατο σώμα, γιατί με το υγιές σώμα είναι και η ψυχή και αυτή υγιέστατη. Εύχομαι να έχετε επιτυχίες. Πάνω απ' όλα και προπάντων όμως θέλω να έχετε πνεύμα ομαδικό. Όλοι δεν ανοίγετε σε μια ομάδα. Ε? Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν ο ένας θα φροντίζει για το καλό του άλλου. Οι τρικλοποδιές που γίνονται μέσα στο γήπεδο είναι για να πάρουμε την μπάλα. Ε? Ναι. Ωραία. Εκεί επιτρέπεται λοιπόν να βάλεις μια τρικλοποδιά για να πάρεις την μπάλα. Τρικλοποδιά όμως για να βάλεις τον συναθλητή σου, με τον άλλο τρόπο δηλαδή, να τον σκουντήσεις, να τον κατηγορήσεις, να τον μαλώσεις, να τον χτυπήσεις. Αυτό εδώ σε αυτό το χώρο μας δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό το πνεύμα το ομαδικό, επειδή ανοίγεται στην ομάδα αυτή της αναγέννησης που είναι η ομάδα μας εδώ, είστε τα καμάρια μας και το μέλλον μας, θέλω αυτό το μήνυμα να σας αφήσω φέτος για την καινούργια χρονιά, να ευχηθώ στους γονείς σας να σας καμαρώνουν. Πρώτα στους γονείς σας να σας καμαρώνουν. Μετά θα πρέπει να είναι υπερήφανοι οι προπονητές σας. Και πρέπει επίσης να κάνετε χαρούμενους και όλους αυτούς από την Δημοτική Αρχή, τους υπευθύνους για τον αθλητισμό, τους αντιδημάρχους, τους προπονητές, και όλους όσους με κάθε τρόπο προσπαθούν και φροντίζουν εσάς για αυτή την αθλητική σας πρόοδο. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την ψυχή μου όλα αυτά τα οποία σας είπα να ευοδοθούν και να είσαστε τα παιδιά που θα, όπως είπα, θα μας κάνετε υπερήφανους. Να ευλογήσουμε λοιπόν την Βασιλόπιτα μαζί με τον Πρόεδρο. Έλα εδώ, Πρόεδρο, κοντά μου. Αυτό δεν το ξέρω, θα το πει ο πρόεδρος. Το δώρο που όποιος το θα που θα βρει, ναι, είναι από τον κύριο Πάπη Ναυροζίδη το δώρο. Μάλιστα. Θα πάτε από εκεί να το πάρετε. Όποιος βρει λοιπόν το πλουρί, ναι, θα έχει... πάει στον κύριο Ναυροζίδη εδώ. Sport Panic. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Έλα, Πρόεδρε, κοντά μου, δώσ' μου το χέρι σου. Εδώ. Άντε, πάμε.
Καλή χρονιά να έχετε, καλή χρονιά. Με υγεία. Γεια σας. Καλή χρονιά να έχετε, παιδιά, όλοι σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας που είστε όλοι εδώ. Και με υγεία. Καλησπέρα σε όλους τους αθλητές ομάδας. Και στις αθλητρίες ομάδας. Σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, να συνεχίζετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε, να παίζετε δηλαδή ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στους προπονητές, στο Συμβούλιο. Και όπως είπε και ο Πάτερ πριν, ότι πρέπει να είμαστε όλοι μια ομάδα, να αγαπάμε και τους συμπαίκτες μας και να, επειδή μας αρέσει και εμάς και πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στην ομαδικότητα, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Χατζηχριστοφή, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του αθλητισμού και πρώην πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ και με βοήθησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί στάθηκε στην αναγέννηση, στάθηκε σε όλα τα αθλητικά σωματεία του νησιού και με τη σειρά μου θα ήθελα να κάνω και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ. Είμαι το πολυτιμότερο αγαθό. Ένα πράγμα που λέγεται υγεία. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στους μικρούς μας φίλους εδώ που βρίσκονται αθλητές, σε όλες τις ομάδες των κατηγοριών, από την ανδρική μέχρι τις πιο μικρές ομάδες. Να ευχηθούμε υγεία, καλή αθλητική χρονιά να έχει η ομάδα της ανακαίνησης, χωρίς τραυματισμούς, με επιτυχίες. Συγχαρητήρια στη διοίκηση, συγχαρητήρια στο Μιχάλη τον Παρασκευαδάκη, προσωπικά τον πρόεδρο, αλλά και σε όλα τα μέλη της διοίκησης και στα άτομα τα οποία είναι ο πνεύμονας και ο πνεύμονας του γηπέδου εδώ, όπως είναι ο Νικήτα, όπως είναι άνθρωποι που αφιλοκριτώς αγαπούν τόσα χρόνια την ανακαίνιση, συντηρούν και συμπληρώνουν το έργο και τις αδυναμίες που δείχνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή και την προηγούμενη, για να μην παρεξηγηθώ. Θα ήθελα να ευχαριστούσα μέσα από την ψυχή μου την συναδέλφισσά μου, την Διονυσία Τηγιαλούνη, και να της πω ότι εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω και είμαι σίγουρος ότι θα τα πας καλύτερα από μένα. Η διοίκηση είναι ένα λιθαράκι που το παίρνουμε και για μια σκηταλοδρομία, να μου επιτραπεί ο όρος. Θα πρέπει να το αναπτύσσουμε, να το πηγαίνουμε λίγο πιο πέρα, είμαι σίγουρος. Άλλωστε, ο δήμαρχος μας, ο Θεόδωρος, είναι κυταράς, θα ξαναδώσει την πρέπουσα σημασία που έχει, που λέγεται στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός συνάδει με τα παιδιά. Το ομαδικό πνεύμα που λέγεται, που είμαστε συγκεκριμένοι στο συγκεκριμένο σημείο, το ποδόσφαιρο, που ας παρεξηγηθώ για μια άλλη φορά, είναι ο βασιλιάς των σπορ, Μπάμπι. Δηλαδή, έχω κατηγορηθεί ότι αγαπάω ιδιαίτερα, έχω αδυναμία στο ποδόσφαιρο. Θα είμαστε εδώ, θα συμπληρώνουμε και θα συνδράμουμε έτσι ώστε το γήπεδο, πέρα από το αγωνιστικό χώρο που ανακαινήθηκε και έχει γίνει πρότυπο σε όλα τα δωδεκάνησα, από ό,τι μας ενημερώνουν και άλλες ομάδες από άλλα νησιά, να φτιαχτούν και τα ποδήλατα. Εμείς θα τονίζουμε και δεν θα φοβόμαστε τις αδυναμίες μας. Θα είμαστε εδώ να ακούμε, να συζητάμε με τη διοίκηση. Καλή χρονιά, την ευλογία σου, Πάτερ. Όπως ο Δήμος, πολύ σωστά είπατε και δικαίως είπατε, Πάτερα Ιωάννη, όπως ο Δήμος στέκεται δίπλα στον αθλητισμό, έτσι και εγώ, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είμαστε κοντά σας και το ξέρετε, Μιχάλη, αυτό. Το ξέρετε και εσύ και όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνο. Πάτερα Ιωάννη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου, όντας τεχνικός διευθυντής της αναγέννησης Ασφενδιού πριν κάποια χρόνια, όταν ξεκινήσαμε εδώ, όταν πήραμε μάλλον την Ακαδημία και προσπαθήσαμε να την πάμε ακόμα παραπάνω, με όλους τους ανθρώπους και τις ανησυχίες τις οποίες και σήμερα έχουν. Θυμάμαι τα παιδιά τα οποία τώρα τα βλέπω να είναι κάπου έξω 17-18 χρονών και να έχουν φτάσει κυριολεκτικά 2 μέτρα, να ήταν σε αυτήν εδώ τη θέση, σε αυτήν εδώ την ηλικία να μεγαλώνουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που συναντώ αυτά τα παιδιά στον δρόμο, όπως συναντάτε και εσείς τα παιδιά του χωριού σας έξω. Μιχάλη, να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία. Θα είμαστε κοντά στους συναδέλφους του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ως περιφερεια Νοτιού Αιγαίου να ακολουθήσουμε το έργο σας. Γεια, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω όλοι οι προγλαλήσαντες με κάλυψαν απόλυτα και ο Πάτερ Ιωάννης. Εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ καλή χρονιά, μια αθλητική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς ως κοινότητα το χρέος μας θα το εκτελέσουμε, θα βρισκόμαστε δίπλα σας. Και ως Δημοτική Αρχή την τετραετία που πέρασε σας φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Μπορείτε να τα απολαύσετε κι εσείς και εμείς καθημερινά. Ένα στολίδι για το χωριό μας και την υπόσχεση που θα δώσουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεστε. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να βραβεύσουμε τον κύριο Γιώργο Σπύρου για την προσφορά του στο κοακό ποδόσφαιρο και τα τελευταία χρόνια που είναι κοντά στην αναγέννηση. Έλα, κύριε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ εγώ, Γιώργο μου, από εμάς. Σε ευχαριστούμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω, και δεν είναι υπερβολή, πραγματικά αυτά
γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ μικρό στα τοπικά δρόμενα και η θητεία μας ήταν τώρα πάμε στον πέμπτο χρόνο. Αυτά το πέμπτο, στα πέντε χρόνια ασχολούμαι με τον τομέα του αθλητισμού και ως φίλαθλος άλλα 6, 7, 10 που πηγαίνω στο γήπεδο όσο πάω, πολύ λιγότερες φορές από πολλούς, αρκετούς από εσάς. Πραγματικά, σε όποιο γήπεδο και να σταθώ, είτε λέγεται στο γήπεδο Άου Πηλίου, είτε στο γήπεδο της Αναγέννησης, στο παλαιό στάδιο Ανταγόρας, είτε στο νέο στάδιο Ανταγόρας, μία μορφή στέκει εκεί ταπεινά, όρθια, στη γωνιά, δίπλα στα κυκλειδώματα, όρθιος πάντα, αμίλητος, και πάντα θα πληρώσει και θα βοηθήσει και με τον οβολό του τα σωματεία. Και αυτή η προσωπικότητα είναι ο Γιώργος Σπύρου και πραγματικά συγκινούμε και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Είναι μεγάλη η συνεισφορά του στον αθλητισμό και άθελά του συνειρμικά μας περνάει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα να στηρίζουμε τις ομάδες μας, να στηρίζουμε τον αθλητισμό και να είμαστε πιστοί φίλαθλοι του κακού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Γιώργο, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Με συγκινήσατε. Πάτερ, αγαπητά παιδιά, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δευτέρου βαθμού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά δεν νομίζω ότι αξίζονται για τιμή. Είμαι ένας απλός φίλαθλος που αγαπάω τον αθλητισμό. Παιδιά, αν μου επιτρέπετε, δεν μ' αρέσει να δίνω συμβουλές. Οι συμβουλές τις δίνουν άλλοι. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή τοποθέτηση. Πρώτα θα σας ευχηθώ να είστε υγιείς, να μην έχετε τραυματισμούς και να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Η χώρα μας και ο λαός μας έμεινε στους αιώνες των αιώνων λόγω του πολιτισμού της. Θα το διαβάσετε αργότερα. Μέσα στον πολιτισμό είναι και ο αθλητισμός. Αγαπήστε τον. Θα πάμε μπροστά. Όπως είπε και ο Πάτερ Ιωάννης, νους υγιής, εν σώματι υγιή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια καλή χρονιά.